Είμαστε μια γράμμα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και σήμερα από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας που κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε κάποιο τμήμα από τον Εραστέχνη Πανιώνιο. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενήσουμε κάποια παιδιά από τις υποδομές του βόλεϊ της ομάδος μας και συγκεκριμένα το βόλεϊ αγοριών. Τα παιδιά αυτά είναι στο εφηβικό τμήμα αυτή τη στιγμή. Είναι στο παιδικό τμήμα. Και έχουμε και τον υπεύθυνο που θα μας πει και λίγο να κάνουμε και μια ανασκόπηση της πορείας που έτσι με πολύ μεράκι ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε κανονικά αγωνιστικές ομάδες και στο παιδικό τμήμα των Βόλεϊ Αγοριών και στο εφηβικό. Λοιπόν, είναι δίπλα μου ο Άκης ο Τσάμης και να μου παρουσιάσει και τους φίλους μας εδώ, τους αθλητές. Είναι ο Αντριάνο Σέχου, ναι, και ο Παντελής ο Ζαβέλης. Μάλιστα. Ο Παντελής και ο Αντριάνο. Ναι. Λοιπόν, Άκη, είχαμε έρθει πριν κορονοϊό και πριν όλο αυτό το θέμα να πούμε βασικά που μας βλέπετε χωρίς μάσκες ότι όλοι έχουμε κάνει τα τεστ και είμαστε ελεγμένοι και με εμβόλια κτλ. Αυτά είναι για το τυπικό της υπόθεσης. Αλλά να συνεχίσουμε και να πούμε ότι πριν πόσα χρόνια είναι τώρα που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και στην πραγματικότητα ξεκίνησε... Έλα λίγο πιο κοντά μου, Άκη, και να φέρνεις και στην κάμερα. Ποιο τον είναι. Ουσιαστικά ξεκίνησε για τον τυπικό λόγο να μην τιμωρείται με 3 βαθμούς μείωσης η ανδρική ομάδα, καθώς υπάρχει μια τέτοια σχετική υποχρέωση. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες έχουν το ανδρικό στην κατηγορία πρέπει να έχουν και θύματα υποδομών. Που αυτό ξεκίνησε νομίζω σε όλα τα θέματα πριν 5 χρόνια, έξω. Το θέμα είναι από τη Γενική Γραμματεία ήταν αυτό, οδηγία, έτσι. Το θέμα είναι ότι το τμήμα αυτό ξεκίνησε με αυτή την προοπτική. Στην πορεία όμως, επειδή στον Πανιώνιο έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές και γενικότερα υπήρχε η διάθεση και το μεράκι, το ξεπεράσαμε κατά πολύ αυτό. Οπότε για 5 χρόνια έχουμε διαρκώς αγωνιστικά τμήματα, όχι μόνο στις κατηγορίες που είπες, πανπαιδικό, παιδικό, εφηβικό. Δηλαδή υπερκαλύψαμε την υποχρέωση που είχαμε, δηλαδή να παρουσιαζόμαστε σε ένα και μόνο πρωτάθλημα. Το οποίο οργανώνεται νομίζω Αττικής είναι αυτά τα πρωτάθλημα. Είναι δυτικής Αττικής. Τέλος πάντων, ναι, και πήγε το πράγμα πολύ καλύτερα. Και έχουμε και αγωνιστικό τμήμα παιδικό. Βεβαίως, και εφηβικό. Που σημαίνει ξεκινάμε από τα 13-14. Και πάμε. Πώς είναι τώρα, έχει κάπου. Εμείς δεχόμαστε παιδιά από 10 ετών και πάμε. Και πάμε. Ναι, που αθλούνται με το άθλημα και δεν είναι σε αγωνιστική ομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Μαθαίνουν τα μυστικά, ναι. Φυσικά. Ξεκινώντας όμως με αυτές τις προοπτικές, ξεκινούσαμε ουσιαστικά με μειονέκτημα γιατί φυσικά υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη παράδοση, ναι, παράδοση και φυσικά παιδιά τα οποία αθλούνταν στο βόλεϊ για πολύ περισσότερα χρόνια. Την πείρα λοιπόν δεν μπορείς πολύ εύκολα να την υπερκαλύψεις σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι φτάναμε στο σημείο να κάνουμε αξιοπρεπείς πορείες στα πρωταθλήματα, πολύ αξιοπρεπείς, όμως δεν είχαμε καταφέρει να πρωταγωνιστήσουμε γιατί δεν μπορούσαμε να καλύψουμε. Αφού στην αρχή παλεύαμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ. Ακριβώς. Και βέβαια τα πράγματα κατά την περίοδο του κορονοϊού έγιναν χειρότερα, γιατί ήταν ένα διάστημα που σταμάτησαν οι προπονήσεις, σταμάτησαν οι αγώνες. Δηλαδή, μια φουρνιά αθλητών έχασε 1,5 παραγωγικό χρόνο, που κι αυτό δεν καλύπτει. Και φτάσαμε στο σημείο πέρσι το καλοκαίρι να έχουμε αμφιβολίες αν θα μπορούμε να στήσουμε τμήμα πανπαιδικού-παιδικού, γιατί ήδη πολλά παιδιά είχαν φοβηθεί, είχαν αμφιβολίες, είχαν. Δεν ήξεραν πώς θα εξελιχθεί. Μα είχε κλείσει ο σύλλογος, στην ουσία, έτσι. Ακριβώς. Είχε κλείσει ο σύλλογος. Τα πράγματα όμως όχι μόνο, γιατί είναι αυτό που λέμε ο Θεός του Πανιωνίου. Ναι, όχι μόνο πήγαν καλά, πήγαν απροσδόκητα καλά. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε τόσα πολλά παιδιά. Πώς είναι τώρα στο σύνολο περίπου? Είναι πάνω από 30. Μάλιστα. 30 σε αυτές τις. Ναι, στο συγκεκριμένο μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να χωρίσουμε την αποστολή, άλλος να κατεβαίνει, άλλος να μην κατεβαίνει. Ναι, ναι. Εντάξει, οποίο... έχουν και τις υποχρεώσεις τα παιδιά, τα φροντιστήριά τους. Όχι, όχι, όχι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη θέληση. Δηλαδή, εκτός ότι ήρθε μια φουρνιά μεγάλη αθλητών, είναι παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη διάθεση για το βολέι. Μουστάνω το άθλημα, το λέγαμε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε στο σημείο να μπαίνουν κρυφά στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουμε παραπάνω προπόνηση και εμείς να τους κλειδώνουμε για να μην μπουν. Να πούμε ότι έχει βοηθήσει ότι οι προπονήσεις κάνουμε
Έτσι δεν είναι. Και στο κλειστό που έχουμε εκεί στο... Κάνουμε στη Λάνς. Στη Λάνς, και ναι, στο Λύκειο. Και στο βοηθητικό γήπεδο. Το οποίο βέβαια ως χώρος είναι... Πάτε και στο γήπεδο που ήταν το πάρκινγκ κάποιες φορές. Ναι, ναι, ναι. Πάτε και εκεί. Ναι. Πάμε αρκετές φορές εκεί. Και... Πίσω από τη θύρα, ποια θύρα είναι εκεί. Θύρα ένα, ναι. Είναι ένας χώρος... Που ήταν μεγάλο, μεγάλο, μεγάλη υπόθεση να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, έτσι. Φυσικά και πρέπει να... Βοήθησε κυρίως τώρα νομίζω το γυναικείο τμήμα, ναι, κατά κύριο λόγο, αλλά πάτε κι εσείς. Ναι. Πρέπει να βελτιωθεί αυτός ο χώρος βέβαια, αλλά και τώρα τη δουλειά του την κάνει. Ναι. Και μπορώ να πω ότι κι εγώ σε φορός είμαι πολύ πιο σίγουρος όταν κάνουμε προπονήσεις εκεί, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται από πολύ λιγότερα παιδιά. Ναι. Άρα, εφόσον εμείς ακολουθούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο χώρος αυτός δεν έχει επιβαρυνθεί. Ναι, και είναι και δικό μας, έτσι. Ενώ ναι, το άλλο είναι σχολείο, ακριβώς, εντάξει. Ναι. Νιώθουμε και εμείς πολύ μεγαλύτερη σιγουριά ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κίνδυνο με COVID κτλ. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι ότι τα λέω εγώ. Είναι ότι αποδεικνύονται από τα νούμερα. Δηλαδή, σε μια χρονιά που δεν θα έπρεπε να έχουμε παιδιά ή που θα έπρεπε να υπάρχει διστακτικότητα, είναι η χρονιά που κάνουμε το μεγάλο μπαμ από άποψη δυναμικού. Μια χαρά. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτή την πενταετία η προηγούμενη φουρνιά άλλαξε. Εκ των πραγμάτων, έτσι. Αυτά τα παιδιά, η προηγούμενη φουρνιά είναι αυτή που κράτησε το σύλλογο. Είναι αυτή που βοήθησε την ανδρική ομάδα για 5 συναπτά χρόνια. Δεν αντιμετωπίσαμε. Να μην είχε προβλήματα ποινό και. Και εδώ Χρήστο, να σου πω και κάτι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα τμήμα ουσιαστικά για τυπικούς λόγους και φτάνουμε. Εκ του μηδενός, έτσι. Και κάτω από το μηδέν. Κάτω από το μηδέν. Και κάτω, δηλαδή, όταν έχουμε η πρώτη μας προπόνηση είναι ένας προπονητής και ένα παιδί. Ναι. Αυτό δεν είναι ομάδα. Και θυμάμαι που μου λέγεις τώρα έχουμε 6, αύριο έχουμε 7, μεθαύριο έχουμε 8. Και τώρα είμαστε πάνω από 30, ναι, σε μια χρονιά τέτοια. Ναι. Το ζήτημα όμως ποιο είναι, ότι σε αυτά τα χρόνια που κάνουμε εμείς αυτή την προσπάθεια, πολλοί σύλλογοι με παράδοση στο βόλεϊ έπαψαν να υπάρχουν ή έπαψαν να λαμβάνουν συμμετοχή, ναι, στα πρωταθλήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει. Φαντάζομαι ότι τώρα και οι ποινές που είχαν ανακοινωθεί σταματήσαν να ισχύουν πια λόγω κορονοϊού. Δεν ισχύουν για όλους, γιατί φυσικά δεν έχουν. Γιατί είμαστε σε κατάσταση, ναι, ναι. Όχι, όχι, ισχύουν, μια χαρά. Ισχύουν. Φυσικά και ισχύουν. Και επί κορονοϊού. Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή ισχύουν. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχουν όμως όλες οι ομάδες το ίδιο πρόβλημα, ή δεν έχουν όλες οι ομάδες ανδρικό στην Premier League. Στην Premier League κτλ. Να πούμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε στην Premier League. Που είναι κάτω από την. Μία κατηγορία κάτω από την επαγγελματική την Α1. Από την Α1, που και αυτή την επαγγελματική τρόπο την Α1. Ωραία. Άρα λοιπόν σε αυτό το τοπίο, όπου ουσιαστικά σε εισαγωγικά εξαφανίστηκαν πολύ σοβαρά σωματεία, εμείς παραμείναμε δυνατοί. Ευελπιστούμε ότι με την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο ανδρικό, ότι θα ανέβουν κάποια παιδιά από το εφηβικό στο ανδρικό. Ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα και αυτό. Ναι, μα, ναι, αυτό είπαμε. Τις απαιτήσεις στην αρχή δεν μπορούμε να τις έχουμε. Με τη διάρκεια των χρονών, των ετών όμως κάποια παιδιά. Νομίζω είναι και το όρισμα το δικό τους. Δεν θέλουν και κάποια παιδιά να ασχοληθούν, ναι, με το άθλημα. Δεν νομίζω ότι είναι απαίτηση. Νομίζω ότι είναι μια λογική συνέχεια. Συνέχεια. Και όπως αυτή η ομάδα του ανδρικού αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε ένα κορμό του παλιού εφηβικού. Του παλιού εφηβικού. Και που έχουν ανέβει. Και οι αθλητές αυτοί δεν πήγαν στην ανδρική ομάδα τότε έτοιμοι. Ίσως ήταν και σε χαμηλότερη κατηγορία, ναι, ίσως ήταν, ναι, ναι, χρόνο να ανέβουν. Αλλά όμως πήραν τις ευκαιρίες τους. Ναι. Αυτές λοιπόν τις ευκαιρίες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις διεκδικούμε τώρα αυτή τη στιγμή από το ανδρικό και ως επιβράβευση των παιδιών, αλλά και ως κίνητρο για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία πρέπει να αγωνίζονται και να βλέπουν μπροστά τους ότι υπάρχει κάποιος ορίζοντας. Ναι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι στο βόλεϊ ούτε τα λεφτά είναι, τρέχουν τα ματιάκια μας, έτσι. Και το αντρικό βόλεϊ, όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι με ανθρώπους που αγαπάνε το άθλημα και από μεράκι. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Δεν υπάρχουν ούτε κονδύλια να βγαίνουν από το κεντρικό ταμείο, ούτε... Είναι η παρέα. Ο Πανέμος στο ανδρικό έχει ένα κορμό από το εφηβικό. Είναι πολύ παρείστικο το κλίμα. Yeah. Δηλαδή, όσοι αθλητές έρχονται στο ανδρικό έχουν να λένε για το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει. Είναι ένα τμήμα που το τρέχουν αυτή τη στιγμή και το τρέχει το κλαμπ των Πανθύρων και νομίζω ότι, ναι,
Οι άνθρωποι κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Αλλά με περιορισμένες δυνατότητες. Και ακριβώς επειδή οι περιορισμένες είναι οι δυνατότητες και επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχει υποδομή. Υπάρχει υποδομή. Μα αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο παντού. Στον Πανιόνιο κάποιος είχε πει ότι είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε βάρος στις υποδομές, διότι δεν έχουμε κανέναν παράγοντα. Μα αυτό είναι ο Πανιόνιος. Αυτό είναι ο Πανιόνιος. Όπου ο Πανιόνιος δεν κοίταξε στην υποδομή, απέτυχε. Όταν μάλλον. Αυτό είναι στο DNA και δεν ξέρω αν έχει περάσει και σε εσάς. Να μην είσαι. Πώς είναι το μικρό στόχο, δεν είσαι. Ο Αντριάνο. Αντριάνο. Για πες μου, εσύ ήρθες φέτος. Ναι. Ποιες είναι οι εντυπώσεις, πώς βλέπεις εκεί το τμήμα, πώς. Ήταν πολύ ζεστό, δηλαδή δεν ήταν και πολλά παιδιά όταν ήρθα, γιατί την πρώτη προπόνηση που κάναμε ήταν με το εφηβικό. Ναι. Γιατί δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα παιδικό. Ναι, δεν είχε δημιουργηθεί. Και ήταν πολύ ζεστά. Εσύ είσαι η ηλικία, πόσο είσαι τώρα εσύ? 15. Και εσύ, Παντελή? Και εγώ το ίδιο. Και είσαι 15. Είναι παιδιά που η κανονική τους, το ηλικιακό τους πρωτάθλημα είναι το παμπαιδικό. Το παμπαιδικό, γιατί είμαστε τα 16 και μετά. Ναι. Αλλά εμείς τους ρίχνουμε στα βαθιά σε όλα. Ναι. Έτσι γίνεται πάντα για να ψήνονται, ναι. Για πες μας. Ήταν πολύ ωραία. Όλα τα παιδιά ήταν καλά μαζί μου. Θέλαμε να μας πείτε καταρχήν και ποιος είναι ο προπονητής, δεν έκανα τα. Στο τμήμα αυτό είναι η Φωτεινή η Πόγκα. Ναι. Βεβαίως στο εφηβικό υπάρχει και ο Τάσος το Ζήδης. Ναι. Η συνεργασία είναι άψογη. Ήταν και πέρσι ο κύριος Τάσος. Ναι, ναι, είναι δεύτερη του χρονιά, έτσι. Η τρίτη. Όχι, είναι τρίτη. Η τρίτη χρονιά, ναι. Αυτό είναι που είχα γνωρίσει. Η Φωτεινή τα έχει αρκετά χρόνια τα παιδιά. Είναι στις υποδομές χρόνια, ναι. Ναι, βέβαια. Για πες μας λοιπόν. Ο Στέλιος ο Κουτσούρης παλιότερα βοηθούσε, ο Ράμπο βοηθούσε στην υποδομή. Δηλαδή είχαμε και αυτή τη σύνδεση με το ανδρικό. Με το ανδρικό, ναι. Για πες μας. Με καλοδέχτηκαν εμένα και ένα άλλο παιδί που πήγα μαζί την ίδια χρονική στιγμή. Για να ασχοληθούμε με το βόλεϊ είναι από τη φετινή. Ναι. Αν και παίζαμε εντάξει με τους φίλους μου και τα λοιπά στο σχολείο. Σου αρέσει το άθλημα με την καλογία, έτσι δεν είναι? Ναι, γουστάρω. Τέλος πάντων. Πήγαμε, όλα τα παιδιά ήταν καλά μαζί μου, θέλανε να μου δείξουν το χώρο. Προσπάθησαν να με βοηθήσουν στη μανσέτα, την πάσα μου, την τεχνική γενικότερα. Και βήμα-βήμα συνέχιζα και γινόμουν κάθε προπόνηση, πιστεύω, καλύτερος. Μια χαρά. Εσύ, Παντελή, πες μου τις εντυπώσεις της γης σου, αντίστοιχες είναι? Ναι, βασικά αρκετά παρόμοιες. Εγώ ήρθα λίγες μέρες αργότερα βασικά με τον Αντριάνο, είμαστε καλοί φίλοι από παλιά. Εγώ να πω την αλήθεια. Το βόλεϊ δεν το πολύ συμπαθούσα στην αρχή, δεν μου άρεσε πολύ, αλλά μετά οι φίλοι μου με πείσαν να το αρχίσω, να το ξεκινήσω και μετά το λάτρεψα. Δηλαδή, ναι, είναι εξαιρετικό. Κοίταξε να δεις κάτι. Το βόλεϊ μπορεί να μην έχει επαφή και τόσο πολύ σε εισαγωγικά αντριλίκη, αλλά όποιος νομίζει ότι επειδή δεν έχει επαφή δεν είναι άθλημα δυναμικής, δεν έχει δει μάλλον σε υψηλό επίπεδο βόλεϊ και δεν έχει παρακολουθήσει πόσο δύσκολο τεχνικά και πόσο εξαντλητικό είναι. Και δεν έχει παρακολουθήσει ανδρικό βόλεϊ. Ανδρικό. Γιατί το ανδρικό βόλεϊ έχει μεγάλη διαφορά από το γυναικείο. Από το γυναικείο, ναι. Δηλαδή αυτό που λες αντριλίκη βγαίνει. Βγαίνει. Για κάποιο λόγο το βόλεϊ το θεωρούν κοριτσίστικο άθλημα. Γιατί είναι πιο εύκολο για τα κορίτσια να το ακολουθήσουν. Έχει μια τάση. Τα κορίτσια έχουν μια τάση να το πούν. Εγώ λοιπόν ως έφορος του. Ισχύει αυτό. Έχω να πω ότι ισχύει αυτό. Λέω ότι οποιοδήποτε παιδί θεωρεί το βόλεϊ κοριτσίστικο, ας έρθει στην προπόνηση, εγώ θα του κάνω δώρο 2 μήνες και μετά ας έρθει να μου πει αν είναι κοριτσίστικο ή όχι. Ναι. Όχι, επειδή λόγω παραλίας, λόγω του ότι είναι ένα άθλημα, παιδί μου, που δεν χρειάζεσαι να έχεις και πολλά, όλοι παίζουμε και στη θάλασσα βόλια και τα λοιπά και μας αρέσει έτσι γενικότερα, μπορεί να τραβάει περισσότερο τις κοπέλες. Δεν ξέρω γιατί είναι στη φύση των κοπελιών το άθλημα αυτό να τραβάει περισσότερο. Όχι, είναι άλλο άθλημα. Το γυναικό είναι πιο τεχνικό, στους άντρες υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά, υπάρχει δύναμη, άλμα, είναι τελείως διαφορετικό άθλημα. Ναι. Καθόλου γυναικείο. Και πάντοτε αντιμετωπίζαμε αυτή την προκατάληψη από παιδιά, δεν έρχομαι γιατί είναι γυναικείο. Είναι αυτό που λέει ο Παντελής, δηλαδή πολλά παιδιά έρχονται γιατί έχουν δοκιμάσει άλλα αθλήματα και θεωρούν ότι δεν έχουν πετύχει. Και έρχονται με προκατάληψη. Αυτά είναι λάθος αυτό. Εμείς πολύ σπάνια να χάσουμε παιδί το οποίο μπαίνει στο γυμναστήριό μας. Σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε 15 μέρες το παιδί αυτό θα έχει ανακαλύψει ένα πολύ ενδιαφέρον αθλήμα.
Λοιπόν, για πες μας εσύ, οι εντυπώσεις σου ήταν μόνο από τη, με την παρέα σου, έτσι, και πρώτη φορά είσαι και εσύ σε σύλλογο, έτσι. Ναι, αργότερα μπήκα και εγώ στην ομάδα. Ήταν καταπληκτικά όλα τα παιδιά εκεί, εντάξει, πήγαιναν για χρόνια, εγώ καινούριος αγχωνόμουν. Αλλά με βοηθήσαν αρκετά, ήταν όλοι φιλικοί, ναι. Όλοι καλοί μαζί μου. Να πούμε ότι οι προπονήσεις σας είναι καθημερινές ή... Όχι, είναι τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα, ναι. Κάλημα είχαμε... Ιδίως αυτά τα παιδιά και δύο φορές τη μέρα να τους λέγαμε ότι θα έρχονται, είναι βέβαιο. Ναι. Αλλά είναι ότι δεν έχουμε ναι. χώρο. Αλλά με τους μήνες έτσι, practice makes perfect που λένε. Έτσι, η προπόνηση σε κάνει, τέλειο. Έτσι. Λοιπόν, και ωραία, οπότε έχετε μπει στο κλίμα τώρα. Πόσα παιδιά είστε, για έτσι κατεβαίνετε στο παιδικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πόσα παιδιά είναι τώρα στο παιδικό και στο παιδικό. Εμείς αυτό το οποίο παιδικό και παιδικό ουσιαστικά είναι ναι. μία ομάδα. Ναι, και εντάξει. Κάποιοι παίζουν, ναι. Γιατί το παιδικό με το παιδικό έχει διαφορά ένα έτος. Ένα. Και είναι το 6 και το 7. Και το 7. Εντάξει. Οπότε είναι σαν να μην τα διαχωρίζουμε ναι. αυτά. Εμείς όμως έχουμε κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή πάρα πολλές φορές παίρνουμε παιδιά από το... Από αυτή την κατηγορία ναι. του Παμπέδρου. Πα, ναι. Και τους δίνουμε την ευκαιρία να αγωνιστούν έστω και λίγο με την εφηβική ομάδα. Εν γνώση μας ότι θα είναι δύσκολο. Ναι. Εντάξει. Όταν όμως, πρώτα απ' όλα, όταν βλέπεις εφηβικό, έχεις άλλες παραστάσεις. Δηλαδή και μόνο που είσαι ναι. στον χώρο, ναι. είναι κέρδος. Ανεβαίνει το επίπεδο. Έτσι. Και όταν όμως εσύ θα αγωνιστείς, το ένα λεπτό, τα δύο λεπτά, το μισό λεπτό, το όσο, μετά, το χαμηλότερο επίπεδο, θα σου φανεί εύκολο. Ναι. Οπότε, ουσιαστικά τους δίνουμε την ευκαιρία να διώξουν όποιο φόβο έχουν και όποιο δισταγμό ναι, ναι. και να είναι πολύ δυνατοί στο πρωτάθλημα αυτό το δικό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για αγωνιστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε, όπως είμαστε φέτος και τελειώνοντας ο κορονοϊός, πώς βλέπεις τα πράγματα εσύ να εξελίσσονται, τι άλλο μπορούσε να κάνει ο ερασιτέχνης, διοικητικά θέλω να πάω τώρα στο κομμάτι. Διοικητικά για μας. Ναι, για εσάς. Το γήπεδο το έχει στη θύρα 1, υπάρχει. Είναι... Υπάρχει στη θύρα 1 και υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει ότι το γήπεδο αυτό θα βελτιωθεί. Δηλαδή θα... Υπήρχε θα... κάποιο χώρο δίπλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό. Όχι, εκείνο χρησιμοποιείται από το τμήμα του box. Από έχει δημιουργηθεί. Πυγμαχία, ναι. Πυγμαχία, ακριβώ. Στο δικό μας το χώρο, λοιπόν, όταν τελειώσει η στεγανοποίηση... Ναι. Είμαστε και πρέπει να τελειώσει και αυτή κάποια στιγμή, να μιλήσουμε και γι' αυτό, φυσικά, γιατί... Φυσικά, όταν τελειώσει η στεγανοποίηση θα μπει ειδικό υλικό Taraflex, από ό,τι γνωρίζω, οπότε θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολύ χρήσιμος για παιδιά αυτής της ηλικίας και ακόμη πιο χρήσιμος για εξειδικευμένη προπόνηση. Γιατί ναι. είναι ένα μικρό γήπεδο και σχετικά κοντό, όμως το να κάνεις ειδική προπόνηση, δηλαδή ο πασαδόρος και η κεντρική, ο πασαδόρος ναι. και η διαγώνη, έξτρα από αυτό που κάνεις, θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Α, υπάρχει αυτή η προοπτική. Υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές, δηλαδή θέλεις να υπάρχει και διάθεση και προοπτικές υπάρχουν πολλές. Ναι, αυτό τώρα, επειδή παλιότερα ήσουν και στη Φιλιάκη και στο Διοικητικό Συμβούλιο ναι. του Ερασιτέχνη και έχεις ασχοληθεί. Θέλω να πιστεύω, έχει καθυστερήσει λίγο αυτό η ιστορία με την στεγανοποίηση. Δεν γνωρίζω το λόγο. Αλλά προχωράει. Τώρα εντάξει. Ναι. Δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Ναι. Όχι, εντάξει. Αλλά φαντάζομαι από τη νέα σεζόν πια θα είμαστε χωρίς. Το ελπίζω. Προβλήματα. Θα συνεχίσετε να έχετε το χώρο στο Λύκειο. Ναι. Που θα προπονείστε εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν. Έχω παράπονο όμως από το Δήμο, γιατί ουσιαστικά κόπηκαν οι προπονήσεις της Δευτέρας και της Τετάρτης. Διότι υπάρχει άλλο σύλλογο. Όχι. Από ό,τι γνωρίζω. Τις ώρες αυτές τη ζήτησε το πρώτο γυμνάσιο. Το καταλαβαίνω, είναι το σχολείο τους, ήθελαν ίσως κάποιο χώρο. Δεν έχω καταλάβει όμως να χρησιμοποιείται. Και α, για κάποια αγωνιστική είναι... ομάδα στους μπάσκετ. Όχι, όχι, όποια. Για κάποιο σχολικό. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν έχει τύχει να δω να χρησιμοποιούν το χώρο. Για τις ώρες που το χρειάζονται. Και λέω ότι επειδή αυτό το οποίο μας λείπει συνολικά στη Νέα Σμύρνη είναι οι χώροι. Οι χώροι ναι. Είναι κρίμα να κρατάς έναν αθλητικό χώρο κλειστό. Εάν ήταν κάτι που να είναι χρήσιμο για το σχολείο, δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Ναι. Εντάξει, αλλά πονάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα γυμναστήριο κλειστό άδειο. Αν λοιπόν όντως έχω καταλάβει καλά, νομίζω ότι είναι ένα λάθος το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το δει ο Δήμος. Και το σχολείο. Έγινε δηλαδή κάποιο αίτημα από το σχολείο ότι θα χρειαστεί να προπονηθεί ναι, κάποια δικιά του ομάδα όχι, που δεν έχει ξεκινήσει. Θα το χρειαστούμε για δικούς μας σκοπούς. Ναι.
Εγώ προσωπικά δεν τους έχω, δεν έχω καταλάβει να γίνεται κάτι. Αυτό έχει γίνει τελευταίο καιρό, φαντάζομαι τώρα. Από την αρχή της σεζόν. Από την αρχή του Σεπτέμβρη, ναι. Εντάξει, νομίζω αυτό θα πρέπει να γίνει από τη μεριά του εφόρου. Ποιος είναι στο βόλεϊ τώρα εκεί που είναι. Εσύ είσαι στις ακαδημίες. Ποιος είναι. Ναι, είναι ο Τάκης ο Χρυσοχό, ναι. Είναι και το ανδρικό. Δηλαδή είναι αρκετοί οι οποίοι εμπλέκονται. Δεν έχει να κάνει όμως με εμάς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το χρησιμοποιεί ο Πανιόνιος. Δεν το χρησιμοποιεί. Από ό,τι γνωρίζω, κανένα σωματείο. Ίσως να έπαιρνε κάποια ώρα ήρυδα, γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος. Ναι. Να μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά όπως και να έχει. Έχουν περιοριστεί όμως οι δικές μας ώρες λόγω του. Ναι, ναι, δηλαδή είναι πολύ, θα ήταν πολύ καλύτερο ή να σπάσουμε και κάποια τμήματα ή να δημιουργήσουμε νέα τμήματα. Δηλαδή, ό,τι προγραμματισμό κάνουμε, τον κάνουμε βάση ώρας. Ώρας, ναι, βέβαια. Έτσι. Όταν λοιπόν η ώρα είναι διαφορετική. Και ο προγραμματισμός μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό ήταν να χρησιμοποιηθεί για το σχολείο, ναι, φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εάν όμως μένει ο χώρος αυτός άδειος, είναι κρίμα. Εντάξει. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει με κάποιον υπεύθυνο του σχολείου, τον διευθυντή του, να γίνει μια επαφή. Εγώ νομίζω θα λυθούμε. Τώρα, εσείς, μας να μιλήσω. Για πείτε μου τώρα εσείς, πώς βλέπετε τη δικιά σας την προοπτική, θα συνεχίσετε και του χρόνου θα είστε ήδη γεμάτοι με το άθλημα? Ναι, εγώ σίγουρα, 100%. Εγώ. Λατρεύω το άθλημα, το έχω λατρέψει, ειδικά η προπονήτριά μου με έχει κάνει να θέλω να κάνω προπόνηση κάθε μέρα. Σίγουρα δεν γίνεται αυτό. Έχετε σιγά σιγά πια πάρει και θέσεις, εντάξει. Είναι νωρίς, είναι νωρίς το παιδικό. Και επειδή πρέπει να γυρίζουν γύρω-γύρω. Ναι. Για αγωνιστικό. Φέτος φυσικά δεν μπορούσαμε να έχουμε έναν αγωνιστικό στόχο. Ναι. Δεν θέλουμε να βγούμε σε αυτή τη θέση, την άλλη θέση. Ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά μια μεγάλη φουρνιά άπειρων παικτών. Η καινούργια φουρνιά παικτών. Έχουν ταλέντο, έχουν πάρα πολύ διάθεση, αλλά είναι άπειροι. Εκεί λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις στόχο. Ναι. Εντάξει, ο στόχος μας είναι. Όχι, εγώ μιλάω για δικό τους μελλοντικά. Να προπονούνται σωστά, ναι. Να παίρνουν αγωνιστικές εμπειρίες και εμείς θα κάνουμε είτε με camp είτε με ό,τι χρειαστεί ενισχυτικά να τους φέρουμε στο επίπεδο αυτό ώστε να βάλουμε και σωστούς στόχους. Ναι. Του χρόνου λοιπόν που θα ξανάρθουμε, ναι. Θα σου πούνε τότε ακριβώς τα παιδιά τι όνειρα θα κάνουν. Ναι, τι όνειρα θα κάνουν. Θα είναι ένας υπολογισμός αντίπαλος, ναι. Του πρωταθλήματος. Εσείς, εγώ θα ρωτήσω τώρα μεταξύ μας εδώ τώρα εσείς. Εσύ σε ποια θέση σου αρέσει να παίζεις τώρα που έχεις έρθει σε επαφή? Αυτή ξέρω ότι η θέση του Πασαδόρου ας πούμε είναι πολύ δύσκολη. Ναι, αυτή πράγμα. Τη στιγμή παίζω Πασαδόρος. Ναι. Αλλά κινούμε λίγο προς το λίμπερο. Γιατί θέλω να ενισχύω την ομάδα, δηλαδή να έχω την πλάτη της ομάδας. Να πούμε ότι η θέση του λίμπερο είναι αυτός που μπορεί να. Και αμήνεται. Και αμήνεται, ναι, ναι. Έχει εσύ? Εγώ, όπως το βλέπω μέχρι στιγμής, λόγω του ύψους μου και όλα αυτά βασικά, το βλέπω προς στο διαγώνιο και στο 4 συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό, θα δείξει. Ναι, πρέπει να γυρίσετε όλους τους ρόλους, τώρα που είστε πιτσιρικάδες, για να μπορέσετε μετά να βελτιωθείτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε από τη διοίκηση? Αυτά μου είπες ότι υπάρχει προοπτική για το γήπεδο. Μετά οικονομικά να πούμε πόσο είναι, δεν αναφέραμε πόσο είναι οι συνδρομές για τα παιδιά όταν έρχονται. Η συνδρομή μας είναι η χαμηλότερη που υπάρχει, είναι 25 ευρώ. Α, το έχεις χαμηλώσει τόσο πολύ? Όχι, ήταν πάντα χαμηλά, το έχω αυξήσει, ήταν 20. Α, πού τα 40, μιλάω για τον μπάσκετ που ξέρω και από άλλα, ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Σε πολλά τμήματα να ξέρεις ότι είναι 40 ευρώ γενικώς. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι ότι η υπηρεσία την οποία. Μπορεί να προσφέρει. Ο Στίβος που είναι, ναι. Την οποία προσφέρεις πρέπει να ανταποκρίνεται και στα λεφτά που ζητάς. Εντάξει. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε προπόνηση σε ένα βοηθητικό γήπεδο, χρήσιμο, καλό, ζεστό χώρο, είπαμε, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς το οποίο. Εντάξει. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αξίωση και να ζητάμε λεφτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θεωρώ ότι ο Πανιόνιος δεν είναι επιχείρηση. Δεν πρέπει κανείς να στερεί τον αθλητισμό από τα παιδιά. Πρέπει να είναι όσο γίνεται με βάση. Ναι. Εντάξει, και ο κάθε Τον λειτουργικό εξόδων. Ναι, ουσιαστικά δεν λέω ότι θα πρέπει όλοι να το πάνε στα 25 ευρώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι λειτουργικά εξόδων έχει το κάθε τμήμα. Εμείς όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου παίρνουμε 25 ευρώ το μήνα. Συνδρομή, ναι. 25 ευρώ είναι η εγγραφή από την οποία δεν κρατάμε λεφτά, ουσιαστικά
την εγγραφή μας τη χρησιμοποιούμε για ρούχα, για ό,τι μπορεί ναι. να χρειαστεί. Δηλαδή, α, για το, να είναι ομοιόμορφος οργισμός. Ναι, σε συνδυασμό βέβαια με τους πολλούς χορηγούς που έχουμε και πάντοτε είχαμε. Α, ήθελα να το αναφέρεις αυτό και θα το, να αναφέρουμε και κάποιους χορηγούς που βοηθάνε γιατί βεβαίως, πρέπει. Βεβαίως. Ας πούμε η ομάδα του παιδικού έχει τον Εφέλε Suites που είναι πολυτελής suite στην Σαντορίνη, έχει το φροντιστήριο Λαλα Λάγκ το οποίο είναι στον Άγιο Δημήτριο και βέβαια η εφηβική ομάδα που έχει τους φούρνους Βενέτη, τους Βενέτη και το NSTV εσάς βέβαια, ναι, εντάξει, ναι. Χιωτίνης, είναι τώρα μήπως ναι. ξεχνάω και κανέναν και να με για να πούμε ότι όλοι αυτοί οι χορηγοί συνδράμουν με όποιο... Φυσικά. Όσο πάντοτε μπορούμε. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και μπορώ να σας πω ότι όπου εμφανιζόμαστε, ένα από τα πράγματα που μας ρωτάνε είναι πού τους βρήκαμε. Mm. Τους βρήκαμε και μας βρίσκουν γιατί ξέρουν πού ακριβώς πάνε τα λεφτά τους και πώς... Από εκεί ξεκινάς. Έτσι. Λοιπόν, να μπορεί να βοηθήσουν και τα παιδιά γιατί να πούμε ότι έχετε και λειτουργικά... ποιοι είναι, εκτός από τη βαθμολογία, νοτιού τομέα, πώς μου το είπες, δυτικής. Είναι Δυτική Αττική. Mm. Ουσιαστικά δηλαδή εμείς αγωνιζόμαστε. Με ποιες περιοχές αγωνιζόμαστε. Του Πειραιά. Του Πειραιά, ναι. Που μπορεί υπό προϋποθέσεις αυτό να είναι και Αίγινα, μπορεί να είναι Σαλαμίνα, μπορεί να είναι Δυτική Αττική. Α, εντάξει. Ναι, ναι. Άρα δεν έχουμε σχέση με το κέντρο της Αθήνας και Βόρεια Προάστια. Και Βόρεια Προάστια. Δηλαδή, αυτό ισχύει και για το παιδικό και για το εφηβικό. Παντού. Παντού. Ναι. Μα από ό,τι θυμάμαι και πολύ παλιότερα μας είχαν στην Ομαρχία Πειραιά μας είχαν. Δηλαδή μας έχουν βάλει στο Πειραιά της. Ναι, είναι ο τρόπος που είναι. Δηλαδή εμείς αγωνιζόμαστε με τον Ολυμπιακό, όχι με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Για να σου το πω έτσι, ναι, να καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Αγωνιζόμαστε με τον Ολυμπιακό, κανονικά μιλώ, κοντινά σωματεία. Τα κοντινά σωματεία, ναι. Λοιπόν, οπότε ποιες είναι οι εμπειρίες σας τώρα, για πείτε μου από το αγωνιστικό κομμάτι, εκτός αποτελεσμάτων, πώς βλέπετε την ομάδα μήνα με το μήνα από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσατε. Για πες μου εσύ, Παντελή. Λοιπόν, να πω την αλήθεια. Να πούμε ότι είσαι φρέσκια φρουνιά, έτσι. Αλλά εσύ πώς το έχεις. Τι τύπου σου έχει αφήσει, πώς το νιώθεις εσύ μετά από τόσο καιρό, ας πούμε. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο. Βασικά, αρχίσαμε να μην έχουμε ευκαιρία, ας το πούμε. Δηλαδή, λέγαμε εντάξει, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά το τελευταίο καιρό πιστεύουμε όντως ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Ναι. Έχετε δει δηλαδή καρπούς από τις προπονήσεις, έτσι. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι που μετράει, γιατί θέλουμε να νιώθουμε κι εμείς ότι αυτό που ο υδρότας μας φέρνει και καρπούς. Δεν κοιτάμε τη βαθμολογία, κοιτάμε πώς είστε σαν ομάδα. Ναι. Έτσι. Μπράβο, ωραία, εντάξει. Όσο ατομικά όσο και ομαδικά έχουν βελτιωθεί πολύ. Έχετε μια έμπειρη προπονήτρια, έτσι. Βεβαίως, και το καλό είναι ότι τα παιδιά εμφανίζονται δυναμικά σε κάθε... σωματείο. Φυσικά υπάρχουν σωματεία πάρα πολύ δυνατά και εκεί όμως κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Υπάρχουν σωματεία τα οποία είναι στα μέτρα μας. Τα πάμε καλά. Πώς να πω ότι αυτά τα παιδιά έχουν καλύψει μέσα σε 5-6 μήνες. Ναι. Έχουν κάνει τρομερή πρόοδο. Ίσως οι ίδιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Όμως εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έχουμε δει βέβαια προπονητές που είναι έμπειροι και ξέρουν εγώ. Όχι ως γνώσης του αθλήματος, αλλά έχοντας την εμπειρία 5 ετών, ξέρω, συγκρίνω με την προηγούμενη φορά. Ναι, διότι άλλο να παίζεις από τα 10 βόλεϊ αγωνιστικά και άλλο να έρχεσαι στα 14. Και βλέπω και πώς είναι όταν, πώς αντιμετωπίζουμε τις άλλες ομάδες, γιατί και εκεί, επειδή έχουμε ένα πολύ καλό αρχείο βίντεο, ξέρουμε εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε βιντεοσκοπήσει τα πάντα. Α, έχετε ξενικό. Και γνωρίζουμε ακριβώς και παιδιά από άλλες ομάδες κτλ. Βλέπουμε σε τι επίπεδο είναι και πού εμείς βρισκόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Α, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο το της... Το πιο εντυπωσιακό για μένα, αυτό που με γεμίζει χαρά, είναι ότι εμείς πηγαίνουμε με πολύ γεμάτη αποστολή. Δηλαδή 14 παιδιά πάντοτε και λέω ότι καμιά φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να βγάλουμε εκτός αποστολής. Και αντιμετωπίζουμε πολλές φορές παραδοσιακές ομάδες οι οποίες κατεβάζουν 6, 7, 8 παιδιά το πολύ. Για να παίξουν τα 6, έτσι. Σε εμάς παίζουν και οι 14. Δηλαδή έχουμε ένας λόγος που δεν βάζουμε έτσι πολύ υψηλό αγωνιστικό στόχο είναι ότι φέτος φροντίζουμε όσοι έρχονται να παίξουν. Πολύ λίγο παίζουν όλοι. Εντάξει. Αυτό σπάνια το βρίσκουμε σε άλλα σωματεία. Δηλαδή συνήθως έχουν ένα κορμό
6-7 παιδιών ναι. και μπορεί να κάνει μία αλλαγή ή δύο αλλαγές μέχρι εκεί. Ναι. Σε εμάς. Εντάξει. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολλά παιδιά που ξεκινήσανε μόλις τώρα ναι. την θητεία τους. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε το πάθος για το άθλημα. Δεν θα πω τα αυτά που λέω συνήθως, η φανέλα του Πανελληνίου και τα λοιπά. Αυτά, όταν θα φτάσετε σε ένα, όπως είπε και ο Άκης, αγωνιστικό επίπεδο, αξιόμαστο και ανταγωνιστικό, θα το καταλάβετε και οι ίδιοι και στο εφηβικό και απάντε και στο αντρικό ότι έχει το DNA ο Πανιώνιος να σε βοηθάει. Είναι πολλές φορές που το αντιμετωπίζουμε αυτό. Δηλαδή και η άπειρη ομάδα, ξέρεις, πολλές φορές που αγωνιζόμαστε με άλλα σωματεία, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και αν αυτοί γνωρίζουν οι αντίπαλοι. Ότι αγωνίζονται με μια άπειρη ομάδα, ακόμη και αν αυτοί είναι έμπειροι και καλοί, το αντιμετωπίζουν ως ένα μεγάλο θέμα να κερδίσουν τον Πανιώνιο. Και βέβαια αυτή τη στιγμή το καταφέρνουν, αλλά πολύ σύντομα και αυτό θα αλλάξει. Ναι, γιατί σου λέει είναι το όνομα του συλλόγου, η ιστορία του συλλόγου. Ναι. Εντάξει, όλα αυτά εσείς θα τα νιώσετε από κοντά. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ από την καρδιά μου να είσαστε πάντα με το πάθος και να αγαπάτε το άθλημα. Η αγάπη είναι αυτή που σε οδηγεί να θέλεις να γίνεις καλύτερος. Η καθημερινή τριβή και η προπόνηση σε κάνει να θες κι άλλο κι άλλο κι άλλο, όπως έλεγε και ο Άκης. Λοιπόν, εάν έχετε το φιλικό κλίμα και το οικογενειακό, όλα θα πάνε ρολόι, θέλω να πιστεύω. Αυτό που είπες και με τη στεγανοποίηση, μακάρι να προχωρήσει και να λύσουμε και τα προβλήματα. Κάποιος νομίζω θα υπάρχει να κάνει και την ερώτηση προς το Δήμο για τη μικρή διεκπαιρέωση. Διεκπαιρεωτικό θα είναι αυτό. Γιατί πρέπει να κάνει κάποιος την ερώτηση, δηλαδή πώς να πω. Ναι, όχι, να κάνει την ερώτηση γιατί φαντάζομαι έγινε το αίτημα ότι το. Εντάξει, με αυτή τη λογική ναι. Ναι, με αυτή τη λογική και μόνο. Ούτως ή άλλως τώρα είχαμε και με την ΤΕΤΑ και ο Δήμος. Θα σταθεί κοντά στο σύλλογο. Ίσως ορισμένα πράγματα και τώρα εδώ που το λέμε, νομίζω υπάρχουν άνθρωποι άξιοι στο Δήμο να ακούσουν αυτό το οποίο λέμε, να το εξετάσουν. Δεν είναι οι τύποι οι οποίοι ναι. λύνουν τα προβλήματα. Ναι. Εγώ σας το αναφέρω σε ένα πρόβλημα. Ναι. Μπορεί και κάπου να ασφάλω σε αυτό το οποίο λέω. Ναι. Αν κάπου έχω δίκιο όμως, ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το ναι. θέμα αυτό. Μακάρι όλα να λυθούν. Εμείς εδώ είμαστε το διαδικτυακό κανάλι της Νέας Μήνης, NSTV. Λοιπόν, να το ανεβάσουμε και να τα θέσουμε όλα τα θέματα, γιατί θέλουμε να είναι ο Πανιώνιος, αν έχετε καταλάβει, ο σκοπός του συλλόγου και το ξέρει και ο Άκης, είναι να γίνει μια κυψέλη αθλητικών γεγονότων για όλη την Νότια Αθήνα. Δεν υπάρχουν πολλά γυμναστήρια, δεν υπάρχουν χώροι στην Αθήνα, να ξέρετε. Έχουμε παιδιά από παντού. Λοιπόν, έχετε παιδιά από παντού και από άλλες περιοχές. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε κολυμβητήρια που είχα το πόλο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν σαν τη Νέα Σμήνη σύλλογοι που να έχουν τόσα αθλήματα και να μπορούν να πηγαίνουν. Θέλεις κολύμπη, θέλεις βόλε, θέλεις μπάσκετ. Δεν υπάρχουν. Έχουμε αθλητή που έρχεται από την Καστέλα και αθλητή που έρχεται από την Δραπετσόνα. Λοιπόν, αυτό είναι τιμή μας. Ναι. Είναι τιμή μας που έρχεται. Φαντάζομαι, εντάξει, κάποιο γνωστό θα έχει κάτι θα το έχει τσιγκλήσει. Λοιπόν, να πούμε πάλι ότι ξεκινάνε όσα παιδιά θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν μια αρχή. Υπάρχει, τώρα έχει ξεκινήσει. Από Σεπτέμβριο. Όχι, ακόμη και τώρα. Ακόμα και τώρα. Ακόμη και τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα ναι. με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη. Γιατί να πούμε ότι δεν είναι μόνο η αγωνιστική ομάδα, είναι και η ομάδα, ναι. Ναι, όχι. Ακόμη και τώρα, οποιοδήποτε θέλει και εμείς τι έχει, ναι. ακολουθούμε, ναι. Δεν κάνουμε άντε, έλα, μία-δύο ναι. δοκιμαστικά να καταλάβεις. Όχι. Σας αφήνουμε αρκετά μεγαλύτερο διάστημα. Δηλαδή θέλουμε να έρθει να το δει καλά, ναι. να δει τι κάνουμε. Να δει αν του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει. Και είπαμε, τις ηλικίες των 10-12 χρονών μπορεί να έρθει ένα παιδί. Και μεγαλύτερα παιδιά. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχει εμπειρία. Δεν έχουμε βγάλει τη μεζούρα να τους μετρήσουμε ναι. αν είναι ψηλή ή αν είναι λιγότερο ψηλή ναι. κτλ. Ναι. Είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Εμείς δύο πράγματα ψάχνουμε. Ψάχνουμε καλή διάθεση και ψάχνουμε και καλή αντίληψη. Ναι. Να έχει αντίληψη το παιδί. Το ψάχνουμε. Και να το θέλει, κύριε Σέρβι. Βεβαίως. Όλα τα υπόλοιπα φτιάχνουν. Ναι. Στην προπόνηση. Practice makes perfect. Yeah. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τα είπαμε μετά από πολύ καιρό, Άκη. Yeah. Και εγώ χάρηκα, γιατί όταν ξεκινάς κάτι από το μηδέν είναι ωραίο να βλέπεις μετά από κάποιο χρόνο έτσι να προχωράει.
Γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι τα πάντα, έτσι. Δεν αναφερθήκαμε βέβαια ότι κάνετε και νέους φίλους, έτσι. Γνωρίζετε, σίγουρα, ναι. Γνωρίζετε νέο κόσμο, αποκτάτε το ομαδικό πνεύμα που λέμε. Όλα αυτά τα έχουμε πει παλιότερα εδώ στις εκπομπές. Αλλά όλα αυτά φτιάχνουν ένα χαρακτήρα. Τους παρακολουθούν λοιπόν στα κορίτσια, να το πούμε. Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, βεβαίως, ναι. Αλλά όλα αυτά φτιάχνουν και ένα χαρακτήρα και δένουν και το χαρακτήρα σας. Στην πειθαρχία, στην οργάνωση, έτσι, σε όλα αυτά. Έτσι, που βοηθάνε ο αθλητισμός. Γι' αυτό λένε ότι νους υγιής εν σώματι υγιή αρχαίοι. Αυτό εννοούσαν στην ουσία, έτσι. Ότι σου δίνει δυνατότητα ο αθλητισμός να πλάσει μια προσωπικότητα που θα σου δώσει εφόδια για τη μετέπειτα ζωή σου. Να μην τα λέω εγώ. Έχετε καλούς έφορους, έχετε και καλούς προπονητές. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να είσαστε πάντα δυνατοί και ωραίοι. Και από του χρόνου θα αρχίσουμε να κάνουμε και σχέδια ανταγωνιστικού επίπεδου, ας πούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε και εσείς. Και αυτή είναι η εκπομπή που είχαμε για τις υποδομές του βόλεϊ. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια άλλη εκπομπή πάλι με κάποιο από τα τμήματα του αγαπημένου μας Πανιώνιου. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία, δεν τα πάμε. Κάτσε να κλείσει, γιατί δεν πάει. Γιατί δεν πάει.